Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογική περιφέρεια Λάρνακας. Ο λόγος που είχαμε καθυστέρηση της μιας ώρας περίπου ήταν ότι αναμέναμε να κατακορυφθούν τα εκλογικά αποτελέσματα για τα δύο κέντρα του εξωτερικού που λειτουργήσαν στο Λονδίνο. Αυτός ήταν ο λόγος. Διαφορετικά κατά τα άλλα το είχαμε τελειώσει εδώ και αρκετή ώρα. Θα ανακηρύξουμε εδώ τους δύο βουλευτές που εκλέγονται μετά την διενέργεια της πρώτης κατανομής εδρών. Να μου επιτρέψετε πριν προχωρήσουμε στην ανακήρυξη να ευχαριστήσουμε όλους όσους εργάστηκαν για να φτάσουμε αυτή τη στιγμή να είμαστε εδώ και να μπορούμε να κάνουμε την ανακήρυξη. Ευχαριστούμε πραγματικά όλους όσους εργάστηκαν, τους συνεργάτες μας στην Επαρχιακή Διοίκηση, τους συναδέλφους των Υπουργείων, τους συναδέλφους της Πληροφορικής, τον κύριο Τζαμπούρα που μας έβγαλε τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε τα κόμματα και τους υποψήφιους για την άριστη συνεργασία που είχαμε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά από την αρχή της εκλογικής. Προεκλογικής περίοδου που άρχισαν πριν τρεις μήνες περίπου, είχαμε μια ανάλυση της εργασίας και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για όλους μας, καθώς και για τη σημερινή ημέρα επίσης της εργασίας. Ευχαριστούμε και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με τους οποίους επίσης είχαμε συνεχή επαφή τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα. Προχωρούμε λοιπόν στην ανακήρυξη. Βουλευτικές εκλογές 2016. Υπερεκλογή μελών τη Βουλή των Αντιπροσώπων νόμη. Ανακήρυξη εκλεγέντων μελών τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 32.2 του εκλογικού νόμου. Επειδή κατόπιν εντάλματο εκλογή που εκδόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών σύμφωνα με το άρθρο 18 των περιεκλογή μελών τη Βουλή των Αντιπροσώπων νόμων του 1979 έως 2016 διεξήχθηκε ψηφοφορία την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 για την εκλογή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας. Και επειδή από τη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας και μετά τη διενέργεια της πρώτης κατανομής εδρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32.3 των πιο πάνω νόμων, έχουν παραχωρηθεί οι ακόλουθες έδρες στους πιο κάτω συνδυασμούς, όπως περιγράφεται πιο κάτω. ΑΚΕΛ αριστερά νέες δυνάμεις, αριθμός βουλευτικών εδρών 1. Δημοκρατικός συναγερμός Δύση, αριθμός βουλευτικών εδρών 1. Και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 32.4 των πιο πάνω νόμων οι έδρες που παραχωρούνται από την πρώτη κατανομή σε κάθε συνδυασμό κόμματος καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους του που έχουν συγκεντρώσει κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας η έδρα παραχωρείται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφισαν. Γι' αυτό εγώ, η Ηλέκτρα Παναγιώτου, εύφορος εκλογής μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας, ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται από το άρθρο 32 των περιεκλογής μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων νόμων, ανακηρύσσω, σύμφωνα με την κατάταξη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στην Εκλογική Περιφέρεια Λάρνακας και με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, μετά την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησής τους, ως εκλεγέντες βουλευτές από την πρώτη κατανομή εδρών για την εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, τα πιο κάτω πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Γεωργίου Κάπα Γιώργος, ΑΚΕΛ αριστερά, νέα συνάδελφα. Δημητρίου Αννίδα, Δημοκρατικός Συναγερμός. Ηλέκτρα Παναγιώτου, εύφορος εκλογής μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.